Φίλες και φίλοι, γεια σας και πάλι. Σύντομα θα ξεκινήσει ο αγώνας, καθώς ολοκληρώνονται οι τυπικές διαδικασίες πριν τη σέντρα. Εντάξει, είναι Μαδρίτη εναντίον Βραζιλίας. Μαζί σας σήμερα ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος και στο σχολιασμό ο Γιώργος Θανάηλακης. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Χρήστο, σε ευχαριστώ. Είμαστε υπέροχη προσπάθεια. Παολίνιο κάνει τη μακρινή παλιά. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Θα ψάξει για προωθημένους συμπαίκτες του. Μπενζεμά, οι παίκτες ξεχύνονται μπροστά. Ανοίγει κι άλλο το παιχνίδι της ομάδας του. Κριστιάνο Ρονάλντο. Τον βρήκε ωραίο συμπαίκτης του. Είχαν μια καλή ευκαιρία σε αυτή την αντεπίθεση. Αλλά τελικά πήγε στράφη. Μπέιλ. Κριστιάνο Ρονάλντο. Ντάνιελ Άλβες. Στέλνει την μπάλα μπροστά. Θα εκμεταλλευτεί κανείς αυτή την έξυπνη πάσα. Πάει να ανοίξει την αντίπαλη άμυνα. Μια έξυπνη παλιά. Παρότι είχαν το αριθμητικό πλεονέκτημα εδώ, δεν κατάφεραν να το αξιοποιήσουν. Πολύ βαθιά και ψηλή παλιά. Παρεμβλήθηκε πολύ έξυπνα και έκοψε εδώ, γλιτώνοντας την ομάδα του από τα χειρότερα. Την περνάει ανάμεσά τους. Μπέιλ. Είχαν μια καλή ευκαιρία σε αυτή την αντεπίθεση. Αλλά τελικά πήγε στράφη. Προχωράει προς τη μέση. Θα εξαπολύσει το σούτ. Πολύ καλή ενέργειά του. Αλλά πολύ καλό το κατεβασμά του. Πραγματικά αυτός ο παίκτης έχει σιδερένια πνευμόνια. Αν δεν ήταν λίγο άτσαλο στο τελείωμα, τώρα θα είχαμε πανηγύρια. Ευκαιρία. Ρονάλντο! Καλή προσπάθεια, αλλά δεν ήταν αρκετή. Νομίζω εδώ δεν έβαλε καλά το σώμα του πάνω από την μπάλα. Γι' αυτό και πήρε λάθος τροχιά. Μπενζεμά. Θα χάσει τελικά τον βηματισμό του. Συρτή κάθε την παλιά. Μόντριτς. Προσπαθεί να τρυπήσει την αντίπαλη άμυνα. Ντάνιελ Άλβες. Θα κάνει τη μακρινή παλιά. Και βγαίνει έξω η μπάλα. Και τη στέλνει μέσα στην περιοχή. Ντάνιελ Καρβαχάλ. Κάνει τη μακρινή παλιά. Ρενάτο Αουγκούστο. Στον ουρανό η μπάλα. Τόνι Κρός. Μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο της αναμέτρησης. 0-0 προς το παρόν στο παιχνίδι. Αλλά από ό,τι δείχνει δεν θα μείνει για πολύ ακόμα. Καθώς και οι δύο ομάδες προσπαθούν σκληρά. Ευκαιρία για αντεπίθεση τώρα. Κοουτίνιο. Κοουτίνιο! Ω, το πιάσε. Είναι πραγματικά εκπληκτικός. Εδώ όλοι νομίσαμε ότι η μπάλα θα έμπαινε γκολ. Ο Μπενζεμά με την μπάλα. Κριστιάνο Ρονάλντο ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Κάνει μια μακρινή ψηλή παλιά. Συρτή κάθε την παλιά. Θα διαπεράσει την άμυνα. Παολίνιο. Μπέιλ. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Μπενζεμά βρίσκεται. Μπενζεμά! Με λίγο χρόνο να απομένει σε αυτό το πρώτο ημίχρονο, οι ομάδες μοιράζονται τόσο τις ευκαιρίες, όσο και το 0 σε άμυνα και επίθεση.
Την περνάει ανάμεσά τους. Την έκοψε. Εδώ χαραμίστηκε η μπάλα. Μαρσέλο. Κλέβει την μπάλα. Καζεμίρο. Γεμίζει προς τα αντίπαλα καρέ. Προωθεί την μπάλα προς την αντίπαλη εστία. Πάει να ανοίξει την αντίπαλη άμυνα. Καλή επινόηση. Για να δούμε. Παρότι είχαν το αριθμητικό πλεονέκτημα εδώ, δεν κατάφεραν να το αξιοποιήσουν. Τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Μέχρι στιγμής καμία ομάδα δεν έσπασε το ρόδι. Αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν προσπάθησαν, ούτε πως έλειψε το ενδιαφέρον. Πώς κρίνεις το πρώτο ημίχρονο? Η Μαδρίτη δεν εξαργύρωσε το φοβερό ξεκίνημα. Θα πρέπει πάντως οι παίκτες να συνεχίσουν με τον ίδιο ζήλο και αργά ή γρήγορα θα ανταμυφθούν. Το 0-0 παραμένει. Ας ελπίσουμε να δούμε κάποιο γκολ στο δεύτερο μέρος. Ξεκινάμε για το δεύτερο ημίχρονο. Συνήθως επικεντρωνόμαστε στην επίθεση, αλλά ξεχνάμε πως παίζουν και αμυντικοί στο παιχνίδι. Και σήμερα τα πήγαν όλοι τους πολύ καλά. Μπέιλ, οι παίκτες ξεχύνονται μπροστά. Διώχνουν προς ανακούφιση όλων. Τόνι Κρός. Ρενάτο Αουγκούστο. Ραφαέλ Βαράν. Μπέιλ. Κριστιάνο Ρονάλντο. Μαρσέλο. Μάλλον ψάχνει για κάποιον συμπαίκτη του εδώ. Θα συγκλίνει προς τα μέσα. Τη στέλνει προς το κέντρο της άμυνας. Έκοψε την πάσα. Τη στέλνει μακριά. Κριστιάνο Ρονάλντο. Μπέιλ ψάχνει να δει και προσπαθεί να σουτάρει. Γκολ! Αν λάβουμε υπόψη μας τον ελεύθερο χώρο που είχε, αλλά και την άνεση χρόνου, δεν υπήρχε περίπτωση να το χάσει. Έτσι δεν είναι? Αυτός είναι ο ορισμός της τέλειας πάσας. Τα υπόλοιπα είναι τυφλοσούρτης για έναν επαγγελματία παίκτη. Η Μαδρίτη παίρνει το προβάδισμα. 1-0. Δεν ξέρω τι οδηγίες έδωσε ο προπονητής, αλλά είχαν αποτέλεσμα. Και το 1-0 είναι πλέον γεγονός. Μια έξυπνη παλιά προς την αντίπαλη περιοχή. Πολύ βαθιά και ψηλή παλιά. Μπενζεμά! Σκοράρει! Μάλιστα, έχουν αποκτήσει πλέον μαξιλαράκι ασφαλείας 2 γκολ. Μάλιστα, θα ήθελες να δηλώσεις κάτι για αυτό το γκολ? Εδώ το λάθος ήταν καθαρά των αμυντικών. Ο τερματοφύλακας δεν μπορούσε να... Εξαπολύει ένα σουτ. Και άλλο ένα γκολ. Στα 3 γκολ η διαφορά και οι ελπίδες τους εξανεμίζονται πλέον. Ο Μπενζεμά δεν λέει ποτέ όχι σε κάτι τέτοια. Η ασίστ που του έβγαλε ο συμπαίκτης ήταν πραγματικά κίνδυνος θάνατος. Το μόνο που έπρεπε να κάνει ο ίδιος ήταν να την κοντρολάρει και να σκοράρει. Πολύ εντυπωσιακός. Πετυχαίνει hat-trick. Έχει κυριολεκτικά σπαραλιάσει την αντίπαλη άμυνα. Τους έχει χορέψει κανονικά. Πλέον είναι στο 3-0 το σκορ. Είχαν μια καλή ευκαιρία σε αυτή την αντεπίθεση. Αλλά τελικά πήγε στράφη. Κριστιάνο Ρονάλντο θα κερδίσει τελικά την μπάλα. Αποδεικνύουν πόσο συμπαγής ομάδα είναι σε κάθε σημείο του γηπέδου. Προσπαθεί να τρυπήσει την αντίπαλη άμυνα. Μπενζεμά. Και με το κεφάλι πάει για γκολ. Όλα ήταν πολύ καλά, εκτός από το τελείωμα της φάσης. Πολύ θεαματική αυτή η αντεπίθεση. Παρά λίγο να αποδώσει και καρπούς. Μπράβο τους. Λίγο έλειψε. Αυτός ο ποδοσφαιριστής είναι ζωντανή διαφήμιση για το σύγχρονο ποδόσφαιρο. Ίνδαλμα για εκατομμύρια παιδιά σε όλο τον πλανήτη.
Μπενζεμά. Προσπαθεί να τρυπήσει την αντίπαλη άμυνα. Φίλιππε Κοουτίνιο. Γεμίζει προς τα αντίπαλα καρέ. Μπέιλ. Τον βγάζει σε πολύ πλεονεκτική θέση. Καρβαχάλ. Σέντρα κατευθύνεται προς το κέντρο της άμυνας. Την κόβει. Φίλιππε Κοουτίνιο. Κάνει τη μακρινή παλιά. Πολύ καλή επέμβαση. Θα ανακουφίσει τους συμπαίκτες του, τουλάχιστον προσωρινά. Μπέιλ θα κάνει τη μακρινή παλιά. Κοουτίνιο. Προσπαθεί να ανοίξει το παιχνίδι της ομάδας. Εκτός γραμμής, σε πλάγι. Δεν άντεξε τελικά στην πίεση που του άσκησε ο αντίπαλος. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Μόντριτς. Άκομψη η επέμβασή του. Κάνει φάουλ. Αν κρίνουμε από τις αντιδράσεις των συμπαικτών που είναι γύρω του, δεν πρέπει να είναι και στην καλύτερη κατάσταση. Παρότι σούταρε πολύ καλά, δεν ανησύχησε και ιδιαίτερα τον αντίπαλο τον αγωφύλακα. Απίστευτο, δοκίμασε από τόσο μακριά. Σε πολύ πλεονεκτική θέση. Είναι ευκαιρία. Υπέροχη επέμβαση από τον τερματοφύλακα. Για άλλη μια φορά δείχνει την κλάση του. Αδικαιολόγητος. Είχε ολόκληρο τέρμα μπροστά του, πολλές επιλογές, αλλά κατάφερε και αστόχησε. Φίλιππε Κοουτίνιο. Βίλιαν. Η μπάλα θα βγει πλάγιο. Ζωάο Μιράντα. Μαρκίνιος. Κοουτίνιο πίεσε πολύ καλά τον αντίπαλό του και τελικά παίρνει την μπάλα. Τόνι Κρός. Σηκώνει πολύ ψηλά την μπάλα. Μία μακρινή παλιά μπροστά και βγάζει την μπάλα προς τα άκρα. Αυτό είναι, αφού συμβουλεύτηκε το ρολόι του, ο διαιτής σφυρίζει τη λήξη. Αν πούμε